γεγονός ότι οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ορισμένη ημερομηνία λήξεως, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Το ζήτημα είναι εάν θα βρεθούν σημεία σύγκλησης για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Οι επαφές αυτές ξεκίνησαν πριν από 19 χρόνια. Είναι άρα δύσκολο να μιλάμε για κατάληξή τους σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η Ελλάδα σήμερα, διπλωματικά και αμυντικά θωρακισμένη, με συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έχει λόγους να φοβάται ένα διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προσέρχεται με αυτοπεποίθηση σε αυτόν, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν οι διερευνητικές έχουν συνδεθεί με τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, ο Έλληνας Υπουργός απάντησε: «Παρότι γίνεται συχνά η συγκεκριμένη σύνδεση στο δημόσιο λόγο, δεν είναι ακριβές κάτι τέτοιο και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να το διευκρινίσω. Οι διερευνητικές δεν έχουν συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου είναι ξεκάθαρα. Ο υψηλός εκπρόσωπος, κ. Μπορέλ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλουν μια έκθεση για το σύνολο των ευρωτουρκικών σχέσεων που θα περιλαμβάνει προτάσεις με αρνητικό ή και θετικό πρόσημο, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα πρέπει όμως να καταστεί σαφές, και το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων στην Τουρκία δεν έχει αποκλειστικό χρονικό ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η Τουρκία να επιδείξει καλή διαγωγή μόνο μέχρι τότε, προκειμένου να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν αυτοαναιρούμενη». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.